ότι ο ιερέας δεν είναι, όπως λέει ο Αριστοτέλης, το κοινόν ακίνητο. Δεν κάθεται στην εκκλησία και περιμένει πότε θα έρθει ο Ορθόδοξος. Παίρνει το τσαντάκι του και πάει σβάρνα τα σπίτια. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, σε τι κατάσταση είναι οι άνθρωποι. Μήπως έχουν ανάγκη από ένα λόγο. Μπορεί να φλωμώσει στους καφέδες. Αλλά θα κάνω το έργο του. Είναι ο ποιμένας που αναζητεί και το εκατοστό. Άρα λοιπόν, και αναζητάτε από όλα τα πρόβατα, τα οποία είναι σύγχρονα και είναι πάρα πολλά, και το αναφερωτόμαστε γιατί οι άνθρωποι που είναι γύρω από την ενορία δεν πατάνε ποτέ στην ενορία, και βεβαίως να φροντίσει να μην του ξαναφύγουν. Εφαρμόζει την αρχή της οικονομίας. Ο ιερέας δεν είναι δικαστής. Ο ιερέας είναι πατέρας. Και ο πατέρας ποτέ δεν τα παίρνει τις μητρικές. Κάνει τα στραβά μάτια, αλλά όχι όταν χρειάζεται. Αλλά τα έχει ανοιχτά για να μπορεί να καθοδηγεί σωστά. Με διάκριση και με αγάπη. Ότι ό,τι δεν γίνεται από αγάπη, ό,τι δεν γίνεται από αγάπη είναι άχρηστο. Ό,τι γίνεται από αγάπη μοναχά είναι χρήσιμο. Αυτό το ξέρω. Και βεβαίως στην εποχή μας προσφέρει, είναι ο μοναδικός που μπορεί να προσφέρει αισιοδοξία. Γιατί μπορεί να μιλήσει, για την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Για να μπορείς σε στιγμές κρίσης να μιλήσεις σωστά πώς έχουν τα πράγματα. Όταν δει ξεφουσκώσουν όσα δημιούργησε ο άνθρωπος γύρω του ή οι θεσμοί και δει και προσγειωθεί, τότε είναι η ευκαιρία όχι να πάρεις την εκδίκησή σου να λες «Δεν σου πάλι έκανα εγώ ως εκκλησία, να τι έπαθες». Αλλά να περιμένεις εκείνη τη στιγμή της κρίσης ακριβώς να δώσεις την αισιοδοξία που χρειάζεται ο κόσμος. Υπάρχει μια, το ξέρετε πολύ καλά, μπορεί την αρρώστια αυτή να μας έχει κολλήσει και εμάς, υπάρχει κατάθλιψη στον κόσμο, η οποία οφείλεται μόνο και μόνο στην οικονομική εξαθλίωση. Αν μόνο αυτό λέει ο άνθρωπος, δεν καλά να πάθει. Αλλά δεν είναι αυτό. Και ο ιερέας μπορεί να το δώσει εκείνες τις σημάδες που ο σύγχρονος άνθρωπος έχει να καταλαβαίνει ποιος έπρεπε να είναι, πώς έπρεπε να συμπεριφέρεται, πώς έπρεπε να σκέφτεται, έτσι ώστε να μην χρειαζόταν να προσγειωθεί η ομάδα. Και το τελευταίο που σας πω για σας κούρας που φαίνεται είναι ότι εννοείται ότι αυτό το έργο, ότι αυτή η χρησιμότητα του ιερέα και η ανάγκη να είναι χρήσιμος δεν είναι μια αυτόνομη και αυτοδύναμη ενέργεια ή σκέψη του ιερέα. Κάτι άφησε να νοηθεί ο Σεβασμιότατος και αυτό είναι βασική αρχή μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, ότι όλα, όπως εκείνος έχει την εξοδότηση με τη χειροτονία του να είναι αρχιερέας, να είναι προφήτης και να είναι και διοικητής, το ίδιο ακριβώς, την ίδια ακριβώς υποχρέωση έχει και ο ιερέας. Άρα λοιπόν, αυτό που λέει και κάνει και σκέφτεται, το έχει πάρει, αυτό να τροφοδοτούνται από τη σχέση του με επίσκοπο. Δεν το λέω αυτό για να αναδείξω το έργο του επίσκοπου, ούτε σαν όσο είναι στην εκκλησία δεδομένο. Αλλά εκείνος σας χειροτώνησε. Άρα σε εκείνο δίνεται λόγο. Και εκείνος δίνει λόγο στο όνομα του οποίου σας χειροτώνησε. Άρα λοιπόν, υπάρχουν μερικές φορές κάτι εξαρνικεύσεις μέσα στον χώρο της Εκκλησίας για να εντυπωσιάσει κανείς ή να γίνει τοπικός μεσσίας. Και βλάπτει την Εκκλησία και καλλιεργούνται προσωπαπαγείς σχέσεις και όταν πεθάνει αυτός διαλύει το σύμπαν γύρω του. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα στο οποίο δεν έχει μεγαλύτερη αξία το πόδι από το χέρι. Το πόδι κρίνεται να κάνει δουλειά ως πόδι. Ούτε το νύχι είναι υποδιέστερο του κεφαλιού. Αυτές οι συγκρίσεις είναι για να δαιμονοποιούμε και για να κρίνουμε τα πράγματα. Όλα έχουν την αξία τους. Επομένως λοιπόν, είμαστε μέλος ενός σώματος, δεν υπάρχουμε χωρίς αυτό. Όποιος θέλει να υπάρξει με τον εαυτό του μόνο και με τις ιδέες του, με τις σπουδές του και τα υπόλοιπα, δεν έχει καμία τύχη στον χώρο της Εκκλησίας. Πρόβλημα θα δημιουργήσει όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά και στην κοινωνία. Άρα θα έλεγα ότι η συνεργασία με τον Επίσκοπο είναι υποχρεωτική. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εντάξει, αυτή είναι ο χώρος της Εκκλησίας. Δεν αποφασίζει μόνο ο Επίσκοπος, υπάρχει σύνοδος και ο ιερέας.
κανένα, δεν μπορεί από μόνο του να κάνει τη θέση. Πρέπει όλα αυτά σε σχέση, γιατί εκείνο έχει την κυρία ευθύνη, στο όνομα εκείνου λειτουργείται, διδάσκεται και διοικείται, που μάλιστα είναι πάρα πολύ λογικό, από ό,τι σημαίνει να το πάρετε και νομικά και καθηγοντολογικά και φυσιολογικά κλπ. Θα πρέπει κανεί από εκεί να το φροντίσετε για να κάνει τη δουλειά του. Από εκεί ακριβώ θα αναδείξει αν είναι χρήσιμο. Το χέρι είναι χρήσιμο όταν είναι κολλημένο σε ένα σώμα. Αν αποκοπεί στον όνομα τη ελευθερία, πεθαίνει. Και δεν νομίζω ότι κανένα από εμά εδώ θέλει να πεθάνει πνευματικά για τον άλλο θάνατο που πληρώνουμε, αλλά όλοι θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι πράγματι και αληθινά χρήσιμοι. Αυτά είχα να σα πω εν ολίγη και τα υπόλοιπα να με ρωτήσετε να το δεχτείτε. Και ουσιαστικά σαν να ήταν παπάς ή δεσπότης μας τάτε, που βέβαια δεν λειτουργεί εκτός εκκλησίας, γιατί εκτός εκκλησίας είναι ανύπαρκτος, και έτσι νομίζω ότι μας έβαλε στον πειρασμό να ξανασκεφτούμε τι γίναμε, τι είμαστε και τι θέλουμε να είμαστε και να μείνουμε. Ωστόσο όμως έχω την αίσθηση ότι πολλά από αυτά, το είπε και ο ίδιος, θέλουν διευκρινήσεις. Αυτές θα δοθούν μέσα από τις ερωτήσεις σας. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην τρώω τον χρόνο και να συζητήσετε, να έχετε την δυνατότητα να μιλήσετε μαζί του, σας προτρέπω να τον ρωτήσετε ελεύθερα και άφοβα αυτά που θέλετε. Ναι, πατέρα μου, ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια κύριε καθηγητά για την προαγωγή σα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Έχω κάποιου προβληματισμού εμπειρικό, γιατί με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Θεοδωρητάτου, εγώ πηγαίνω στην ύπαιθρο χώρα. Είτε παραπάνω είτε ορεινά. Το παράπονο μου είναι ότι πάει τα μπάνια για τον όρθρο και δεν έρχεται ουδή. Και αν έρθει κάποιο στην εκκλησία, θα έρθει ή λίγο πριν το Ευαγγέλιο ή μετά το Ευαγγέλιο. Αυτό έχω προσπαθήσει να το εξηγήσω, ότι η ακολουθία είναι περισσότερο από την θεία λειτουργία, είναι πάντα η ίδια. Ένα, δύο. Μας είπατε ότι γνωρίσατε ανθρώπους οι οποίοι ήταν απόφοιτοι του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, η οποία ήταν, επιτρέψτε μου την φράση, τέρατα μορφώσεων. Καλά διαβάστα είναι. Οι χριστιανοί μας δεν ξέρουν το σημείο που μπορούν να κάνουν και τι σημαίνει. Δύο. Και το τρίτο και τελευταίο, σας παρακαλώ και με συγχωρείτε, Άγιε Κορίνθου, ζητώ συγγνώμη, εσχάτως ελέγχει στα δελτία ειδήσεων, η μισή χτύπησαν λέει τον Υπουργό Παιδείας και άλλη μισή τον συνεχάρι. Από εκεί και μετά, τι συμπέρασμα να βγάλω εγώ και τι να πω στο εκκλησίασμά μου. Σας ευχαριστώ θερμά. Σκεφτά με το εκκλησίασμό. Αν ψάξω να δούμε τις αιτίες, θα δούμε πολλές. Κυρίως υπάρχει το θέμα της εκκοσμικής. Οι άνθρωποι άλλαξαν την ιεραρχία των δραμάτων και βάλανε πρώτα τον ύπνο, την τηλεόραση, τον φωτογράφο,
και αν προσθέσει κάτι, πάμε και στην Εκκλησία. Ποιο θέλει γι' αυτό, μπορεί να θέλει πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει να πω εγώ τι φτιάχνω. Διαπιστώνω λοιπόν ότι χτυπάω την καμπάνα και δεν έρχεται κανένα, έρχεται ένα δύο. Προσέξτε, μη σταματήσετε να χτυπάτε την καμπάνα, έστω και δεν έρχεται κανένα. Το κέντρο αναφορά είναι ο ναό. Κάποτε αυτή η καμπάνα, ανάλογα με τι περιστάσει, θα χτυπήσει και γι' αυτό. Να με χρυδούν. Όχι να και θα πέσει στα χέρια. Αυτά για τη γυναίκα μου, η οποία όταν βλέπει να ανοίγω την τηλεόραση και την κωμωδία μου εκεί, που βάζει τα. Βάζει τις φωνές. Περιορισμούς. Ναι, περιορισμούς. Τα κακά πράγματα. Δύο φορές την κουδούν αυτή την ομάδα. Αυστηρή. Αυτό είναι το ένα. Όταν τελειώσει λοιπόν ο σπενός, μπορείτε να δείτε πού συχνάζουν οι άνθρωποι. Και πάτε να δείτε καθετάκι τους. Μην αρχίσετε από την αρχή που γαϊδρούγια να λέξει στην εκκλησία, αυτή πάει καμπάνα, είστε αδιάφορο κλπ. Πιάστε. Να πιάσετε φιλίες, όχι φιλίες με την έννοια να παίξετε χαρτιά και οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα το δείτε. Αλλά να καταλάβω ότι είσαι δικός του άνθρωπο. Και ότι καταρχήν, ξέρετε, υπάρχει ντροπή και ο φόβος. Μετά υπάρχει ο μισθός που θα πάνε να έρθουν. Στο τέλος θα σας αγαπήσουν. Αλλά πρέπει να το ξεγελάσεις και εδώ λέει ο Χρυσόστομος, επειδή άντρας και γυναίκα ήταν χώρια, τους ξεγελάει τον έρωτα. Είναι τον έρωτα, ξεγελαστούν, πα και ενωθούν και αποκατσαθεί η ανθρώπινη φύση και έχουν και νέοι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, προ την κατεύθυνση αυτή πρέπει να δείτε, πρέπει να τι πλησιάσετε, να πάτε εσεί πια. Να δείτε. Και ένα να έρθει σε διάστημα ενό χρόνου, μεγάλη επιτυχία είναι για την εκκλησία μέσα σα. Άρα λοιπόν, εδώ χρειάζεται μια δουλειά. Κοιτάξτε, το να είσαι, να έχει μια ευθύνη, δεν μπορεί να κάνει όπω σου λέει. Ξεκούραστα. Να κουραστείς, να δεις τρόπους, να δεις το χρώματο που κρύβεται, να δεις τρόπους να το βρεις, να το εντοπίσεις και να το προσεγγίσεις. Αλλά μπορείτε, ξέρω ότι θα μου πείτε πολλές δυσκολίες κλπ. Αλλά εφόσον δεν έρχονται, να πάτε εσείς. Αυτό σαν γενικός για μας. Πάνω με αυτό που είπατε. Πάω μια φορά παραδείγματος χάρη στο Ζαλενό. Μιλάτε με προσωπικό παράδειγμα, πάτε με χάρη. Επί παραδείγμα. Εσείς είστε ένας κληρικός που από τη φύση σας ουσιαστικά επιτελείτε έργο περιοδευτού. Και συνεπώς ως περιοδευτής δεν μπορείς να έχεις αυτή την δυνατότητα του καθηγητού. Εδώ όμως η πλειοψηφία των πατέρων που έχει μόνιμο θυσιαστήριο και σημαίνει ενορία δείχνει ότι πρέπει να είναι μέσα στα όρια του, τα τοπικά, τα χρονικά, τα ηθικά, τα ανθρώπινα όρια, ώστε να μπορεί με όλα αυτά τα όρια του να επηρεάσει το πίμνιό του. Διότι το πίμνιο ουσιαστικά έχει μια αποστολή. Όχι τόσο να κρίνει και να αμφισβητεί, αλλά να ακολουθεί τον ποιμένα. Δηλαδή, ο ποιμένας είναι αυτός που κατευθύνει το ποιμνιο και όχι το ποιμνιο το ποιμένα. Εάν αυτό δεν το συνειδητοποιήσουμε, τότε ακριβώς θα μπαίνουν πολλών ειδών ενορίες, απορίες. Οι οποίες απορίες δεν θα μας βοηθούν να λύσουμε το θέμα, αλλά θα το διαιωνίζουν. Κοντολογής. Ο παπάς που είναι στην ενορία του, που χτυπάει την καμπάνα του, που ξέρει το χριστιανό του, μπορεί και να του μιλήσει, γιατί το είπε, είναι πατέρας, να του μιλήσει και αυστηρά. Και καμιά φορά να ισχύσει αυτό που λέει, ότι όταν θέλει να φάει ξύλο το πρόβατο, τρίβεται στο τσοπάνι την πλίτσα. Μπορεί λοιπόν να επιδράσει, εάν είναι μαζί του. Εάν χαίρει με τα χερόντων και κλαίει με τα κλαιόντων.
Εάν λοιπόν δεν είναι κοντά του και είναι ένας απόμακρος, πολλές φορές πηγαίνουν σε βουλιά και μου παραπονούνται οι άνθρωποι. Ο παπάς μας δεν μας έχει πλησιάσει ποτέ. Το μόνο που κάνει είναι ότι άμα θα του πούμε έλα να κάνεις την κηδεία του πατέρα μας, δώ μου 50 δηλαδή δεν έρχομαι. Γι' με πέρασες μωρί. Αν το δει με αυτόν τον τρόπο, τον επαγγελματικά αρνητικό, δεν θα μπορέσει να πέσει. Και ύστερα πολύ σοφά είναι ο κύριος καθηγητής. Μας δίνεται η ευκαιρία να έχουμε επικοινωνία με τους ανθρώπους μας και μάλιστα τώρα, αυτή την περίοδο, που τα χωριά μας έχουν λιγοστέψει από πλευράς κατοίκων. Δηλαδή, είναι όμορφο πράγμα. Όχι να γίνει θαμώνας ή να χαρτοπέζει ή να το τσούσει, αλλά και ένα κρασάκι με τον άνθρωπο της ενορίας του δεν είναι άσχημο. Να του δείξει ο παπάς ότι με αυτόν τον τρόπο είναι ο δικός του άνθρωπος, για να έχει τη χαρά να του προσφέρει όπως τον πατέρα του την δοχή, την φιλοξενία, να του δώσει και εκείνος κάτι και ο παπάς να του πει δυο λόγους παρηγορίας, στηριγμού, αγάπης, φιλανθρωπίας. Είναι σαν ένα πηγαίνανε ας πούμε και λέει τώρα άραγε υπάρχει δεύτερα παρουσία και άλλη ζωή. Και λέει ο παπάς, ποιος ξέρει, ο παπάς, ξέρω κι εγώ ποιος γύρισε να μας πει τι έγινε. Και από εκεί και πέρα αυτός ο άνθρωπος πώς θα επηρεάσει το πίμνιο, πώς θα τη μιλήσει, ώστε σιγά σιγά, επειδή δεν έχουν όλοι και τη δυνατότητα να διδάξουν, να κατανοήσουν ότι ως πιστοί στην Εκκλησία πρέπει να ζουν τη ζωή της Εκκλησίας. Χτύπησε η καμπάνα, πάμε στην Εκκλησία. Χτύπα όμως την καμπάνα. Γιατί και στο παρελθόν, το έχω ξαναπεί αυτό, το γράφαν τα αναγνωστικά στο βιβλίο. Τα βιβλία τα αναγνωστικά που πηγαίναμε στο δημοτικό. Λέγανε, ο παπάς, να σας αγκάσω, χτυπάει την καμπάνα και είχε τον γεωργό, ας πούμε, που ήταν στο χωράφι και σταμάταγε να οργώνει την ώρα που χτύπαγε η καμπάνα και στρεφόταν προς την εκκλησία και έκανε το σταυρό του με την αυτοσυνειδησία ότι εγώ αυτή τη στιγμή έπρεπε να είμαι εκεί. Δεν είμαι όμως εκεί, είμαι εδώ. Αλλά ο νους μου, η ψυχή μου, το είναι μου, την ώρα που σκέφτομαι την κατοίκον εκκλησία, την οικογένειά μου και πρέπει να της βγάλω το ψωμάκι για να ζήσει, την ώρα αυτή είμαι εκεί. Και γι' αυτό και οι πατέρες λέγανε ότι η εργασία είναι προσευχή για τους ανθρώπους. Είπε και το άλλο ο κύριος καθηγητής πολύ σωστά, ότι άλλαξαν οι εποχές πάντα και επηρεάστηκε ο κόσμος. Αν χάνουμε τον κόσμο μας, είναι και η γλώσσα και η ποιότητα κυρίως των σχέσεών μας και το γεγονός ότι τα αφήσαμε όλα λάσκα. Διότι βρέχει, χιονίζει, καραβάνα γεμίζει και τι με μοιάζει εμένα είναι αυτό. Φταίει και ο υπουργός που μας μείωσε και το μισθό, σιγά που θα τρέχω εγώ να πάω να χτυπάω κάθε μέρα την καμπάνα για να καλέσω τους χριστιανούς. Άλλοι φταίνε, ο δεσπότης φταίει που μου το επιτρέπει, όχι ξέρω εγώ το κακό του το παράδειγμα δεν μου το επιτρέπει και χίλια δυο άλλα πράγματα που τελικώς μας κάνουν να μην είμαστε πιστοί στο καθήκον μας. Είδες έναν αλήτη. Οι κανόνες της Εκκλησίας λένε ότι όποιος δεν εκκλησιαστεί τρεις φορές συνεχώς αποκόπτεται από την Εκκλησία. Γιατί? Γιατί δεν πάει να βγάλει πνευματικά από το τραπέζι της ζωής, να μετάσχει στην εκκλησιαστική ζωή. Τι κάναμε εμείς γι' αυτό? Τίποτα. Άρα λοιπόν, πώς θα δικαιολογήσουμε και τον εαυτό μας
καρδιά μας. Αλλά επειδή πάντοτε έχει, το είπε και αυτό, καλό αποτέλεσμα η αυτομεμψία, δηλαδή να πω εγώ φταίω, δεν φταίει αυτός, γι' αυτό ακριβώς μπορούμε να παίρνουμε την ευθύνη και αμέσως από εκεί να αναρτάμε την δύναμη να κάνουμε την καλώς νοουμένη επίθεση για να τον ξαναφέρουμε πάλι πίσω. Ευχαριστώ τον Μάθιο Σύγχρονο, τον καταλήξαμε το επόμενο βέβαιο δευτερόλεπτο. Έτσι. Αυτό δεν το είπα καθόλου. Διότι τώρα τίνουμε, να το πω και αυτό, επειδή είναι και στο θέμα μας, τίνουμε με βάση το ότι δεν μπορούμε να χειροτονήσουμε και να αναπληρώσουμε τα κενά, οι περισσότεροι εκ των ιερέων μας θα γίνουμε περιοδευτές. Άρα θα αλλάξει ο τρόπος της ποιμαντικής μας, της ασκήσεως ποιμαντικής στους ανθρώπους μας. Διότι η μονιμότητα που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το λειτουργία του ενωριακού έργου, αυτή τη στιγμή τίνει να εξαλειφθεί. Δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπίσταται δηλαδή γινώσκω τα αιμά και γινώσκω με υποτονιμό. Θα πάψει να ισχύσει άλλο τρίο μη ακολουθήσονται, ακολουθήσονται και αναφεύξονται από αυτού, ότι ουκίδασε τον αλλοτρίο την φωνή. Και ξέρετε, καλλιεργείται αυτή η σχέση μεταξύ παπά και μισθό, είναι η σχέση με τα παιδιά. Δεν έχουν πάντα την οικειότητα στον οποιοδήποτε παπά και λόγω του χαρακτήρως. Εκεί λοιπόν θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Αλλά προηγουμένως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι είμαστε εμείς. Άλλη τώρα απορία, γιατί δεν τελειώσαμε. Σε αυτό να συμπληρώσω δύο πραγματάκια για να φύγουμε στο δεύτερο ερώτημά σας. Το πρώτο είναι, σαφές ότι όταν δεν έρχεται πάμε εμείς. Και μέσα από το διάλογο μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι έχει κάποιους λόγους που δεν έρχεται. Άρα του δίνουμε την ευκαιρία να εξηγηθούμε. Και ακόμα να αποκαταστήσουμε τα πράγματα. Και το δεύτερο είναι, στον βαθμό που το παίζουμε δάσκαλοι, οι κριτές πρέπει να έχουμε τα νότα μας φυλαγμένα. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να δασκαλεύει στους άλλους πράγματα από τα οποία ο ίδιος έχει πρόβλημα. Και είναι και μια από τις αιτίες που ο κόσμος απομακρύνεται. Το δεύτερο, σχετικά με τη μόρφωση και τα υπόλοιπα. Το δεύτερο, μισό λεπτό πάτε να απαντήσω στον κόσμο μέσα στο δεύτερο. Το δεύτερο, σε όποιον ο Θεός του έδωσε την ευκαιρία να σπουδάσει και δεν σπουδάζει, βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα. Βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα. Του έδωσε την ευκαιρία ο Θεός και δεν το κάνει. Είναι μία κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν την ευκαιρία. Για αυτούς ισχύει αυτό που το Πνεύμα το Άγιο είπε, μη σκέφτεστε τι θα πείτε. Ένας που ζει σε μια σχέση κοινωνίας με τον Θεό, ακόμα και μια σαχλαμάρα να μπει, είναι οικοδομητική. Έχει ο Θεός. Ο Θεός δεν επαφίεται στη μόρφωση των ανθρώπων. Αλλά όταν σας στέλνει να σπουδάσεις, αλλημονώς να μην σπουδάσεις. Και το τελευταίο. Σχετικά με τον υπουργό παιδείας και αυτά. Εντάξει, εσείς δεν έχετε καμία υποχρέωση, ούτε αρμοδιότητα να δώσετε εξηγήσεις για τον υπουργό παιδείας. Δεν είναι θέση σας. Για τον υπουργό παιδείας θα τον κρίνει ή η Εκκλησία θεσμικά για τη σχέση του με την Εκκλησία, ή θα τον κρίνει το ίδιο το κόμμα, το ίδιο η πολιτική για τον τρόπο που συμπεριφέρεται απέναντι στον λαό. Δεν είναι προσεκτικό να απολογήσει για τον υπουργό παιδείας. Μια προσευχή μπορεί να κάνετε πάντω για αυτόν, για τον οποιοδήποτε υπουργό παιδείας, διότι δεν ξέρετε από πού θα εισβάλλει το κράτος στην Εκκλησία. Μην είστε τόσο σίγουροι ότι κινδυνεύει από αριστερά. Του παραλαμβάνω μέχρι παρεξηγήσεως. Ξέρετε, είδε τι είπε, από μακριά και αγαπημένη. Ο Δε Σεραφείμ είχε πει στον Ανδρέα τον Παπανδρέου, μακριά από τους παπάδες, δεν ξέρεις πού θα σου βγει. Αυτό η αριστερά το κρατάει. Μια φορά παρασύρεται τη δεξιά, αλλά όταν τα κακά στην Εκκλησία από την άλλη μεριά ήρθαν. Καμία σχέση με δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Το ξέρω, 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 το ξέρω
Και πρέπει να σας πω ότι μιλήσατε. Μας έρχονται πολύ καλά. Πήγαινε πιο μπροστά, τι μπροστά πήγε. Όπως πάντοτε. Μερικές απορίες, τις οποίες πιθανότατα να τις χαρακτηρίσετε κοσμικές. Αλλά εγώ υποχρεούμε να τις πω. Αυτή τη στιγμή μας είπατε ότι πρέπει να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους. Θεωρώ, κρίνω, ότι η Εκκλησία μας σπέβρει βραδερός. Έχουμε καταρχάς τα παιδιά, τα οποία παιδιά ζουν σε ένα άλλο κόσμο, σε μια άλλη οτροπία, από τα εγγόνια, παραδείγματος χάρη, προσέξτε με. 12 η ώρα, 14 χρονών παιδί, φεύγει και πηγαίνει να διασκεδάσει. Εκεί που απαγορεύεται εκ του νόμου, τον ήλιο, εκεί μέσα πέφτουν τα κάθια και το κάθε. Ερχόμαστε τώρα στην πραγματικότητα, το παιδί από το πώς θα το προσεγγίσουμε. Με το καθηγητικό του προ-Χριστού, το οποίο δεν έχει μεταλληνιστεί, δεν χρειάζεται μεταλλήλωση του καθηγητικού σχολείου. Είναι ορισμένα πράγματα που γίνονται με αυτοπαιδιές και τα λοιπά. Θα τρελαθούμε όλοι. Εδώ έχουμε παιδιά τα οποία επαναλαμβάνω είναι ενδιακή επαναστάσεις. Ξέρετε ότι η επιβία στα νέα παιδιά που σε εμάς τότε ερχόταν στα 17 χρόνια, 18, τώρα έρχεται στα 13, ξέρετε ότι έχουν σχέσεις στα παιδιά από αυτή την ηλικία αυτή που σας λέω. Έρμεα αποστάτευτα από οποιοδήποτε θεσμό. Εκεί λοιπόν πού είναι η Εκκλησία. Είναι με πολύ μεγάλο το έργο της. Υπήρχε κακομή με τις, πώς λέγανε, την σύνοδο, πώς λέγανε, κάτω εκεί στην Κρήτη, δεν καταπιάστηκαν τα πρακτικά θέματα. Πώς θα προσεγγίσουμε λοιπόν αυτά τα παιδιά. Ένα θέμα. Δεύτερο. Θα επιμείνω πάρα πολύ για την μεγαλύτερη προσέγγιση από την εμπειρία που έχω γίνεται στην εξομολόγηση. Σήμερα, εάν θέλουμε να μιλάμε ειλικρινά, προσέρχονται στην εξομολόγηση όχι για να καταθέσουν τις αμαρτίες τους, τα προβλήματά τους. Επιμένω και σαν παραδέχομαι, γιατί και τα άλλα που είπατε, τις εκολατρίες και τα λοιπά, με τις άλλες σπουδές και τα λοιπά, είναι σωστά που είπατε, πάρα πολύ σωστά. Επομένως, επαναλαμβάνω, δεν έρχονται εκτός από τις γριάς, η οποία γριά θα σου πει γιατί σακώθηκε με την ύπηρες και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα είναι προβλήματα. Έρχεται ο ναρκωμανής, έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος είναι εξαρτημένος. Τρελοί οι άνθρωποι. Αυτούς, ποιος θα τους αναδεχθεί. Αυτός θέλει μόρφωση που είπατε προηγουμένως. Παιδεία. Και όχι, επαναλαμβάνω, δικαστήρια, πώς θα είπατε εκεί πέρα. Δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό. Αλλά ποιοι θα είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα τους αναδεχτούν και θα μπορέσουν να τους συμβουλέψουν και τα λοιπά. Είχα μια περίπτωση, όχι θέλω να κάνω τον αυτό. Αλλά εγώ έχω περάσει από την αμαρτία και γι' αυτό ξέρω όλα τα πράγματα. Είχα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, πώς το λέμε, ναρκωμανής. Δυνατόν ναρκωμανής. Λοιπόν. Και εκμεταλλεύτηκα το θέμα ότι αυτός ήταν μάρτυρ ζώνη. Ήταν αθλητής δηλαδή. Και το θέτω ένας αθλητής, ο οποίος θέλει πολύ εγγράφεια και τα λοιπά. Και είχε έγινε προσπάθεια, τον έστω και σε ορισμένους να πάρουν και ψυχιάτρους και τα λοιπά. Γιατί απαγορεύουμε τον ψυχιάτρο, είπατε κάτι και με συνοχώρησε κάτι. Ο Απόστολος Παύλος τον είχε για τον κοντά του. Τον είχε τον είχε. Ψυχιάτρος ήταν. Και αυτό το παιδί τώρα αυτή τη στιγμή. Ψυχιατρία είναι του 19ου, 20ου αιώνα. Τι ήταν κατά λοιπόν, επομένως θέλουμε στενέχωση. Δεν μπορεί
Δεν μπορεί να έρχεται άνθρωπος απάνω με σπασμένη λειτουργική και να το κάνω εξορτημός. Δεν γίνεται. Θα τον τρελάνουνε. Αυτοί οι άνθρωποι, αν υπάρχουν, θέλουν στο Σύνταγμα πυροβολισμό. Λοιπόν, και το τελευταίο. Ήθελα πάλι ως γέρος, ως γέρος. Εάν δεν υπάρχει ομόνοια μεταξύ μας, μπορεί, ομόνοια, ομοψυχία κλπ, δεν μπορεί να γίνει. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας αγαπώ πολύ. Κώστας Αυγνώτου. Η θρησκευτική κοινότητα, η θρησκευτική κοινότητα ασφαλώς και πρέπει να έχει άμεσες προσβάσεις προς τις οικογένειες. Από τη μεριά των οικογενειών υπάρχει αυτή η θέληση για προσέγγιση, για μεγαλύτερη συνεργασία, για ένταση στην κοινότητα. Αλλά καμιά φορά οι εκκλησίες κοιτάνε μόνο πώς τα πάρουν από τις οικογένειες όταν να τις βοηθήσουν. Άρα λοιπόν, ο πρώτος που θα ασχοληθεί με τα παιδιά αυτά είναι η ίδια η οικογένεια. Αν η οικογένεια δεν έχει αρχές, τις οποίες θα αντλήσει μέσα από τις σχέσεις προς την Εκκλησία, είναι δύσκολο να το κάνει. Αν παρακαμφθεί αυτός ο θεσμός, λέω κατεξοχήν θεσμός με τον οποίο λειτουργεί ο νέος άνθρωπος, μετά έρχεται η Εκκλησία, η ενορία. Αυτό το παιδί λοιπόν είναι απομακρυσμένο. Τι μπορείς να κάνεις? Είναι ένα ερώτημα. Θα σας πω τι δεν πρέπει να κάνεις. Ότι δεν μπορείς να μεθύσεις και εσύ μαζί με αυτόν και όταν εκείνος συνέλθει να συνεχίσεις να είσαι μεθυσμένος. Το παιδί αυτό γρήγορα, αργά ή γρήγορα, θα ψάξει για την αλήθεια των πραγμάτων, για την ταυτότητα. Και πρέπει να είσαι εκεί. Πρέπει να είσαι ο ποιμένας, ο πατέρας θα εμπιστεύσει. Αν πάρει την παραγωγή του Ασόν θα καταλάβετε. Το θέμα βέβαια είναι ότι το παιδί αυτό δεν έφυγε από εκεί που γύρισε και αυτό είναι μια δυσκολία, δεν έχει αναμνήσεις. Δεν τον τραβάει αυτή η λειτουργία που λέει ο Πράτωνας της αναμνήσεως, ώστε να τον κάνει να γυρίσει πίσω. Κοιτάξτε, χρειάζεται, και εδώ θα πάω στο δεύτερο. Σαφώς, εγώ δεν είπα ότι ο ψυχίατρος δεν χρειάζεται. Εγώ σας είπα ότι ο παπάς δεν μπορεί να γίνει ψυχίατρος. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο του ψυχίατρου. Έχουμε εκεί και παπάδες και ψυχίατροι. Στον βαθμό που τα συνδέω τα ίδια είναι υπέροχο. Δεν έχω μονομέλειες, αλλά ο ιερέας έχει όλη την άνεση σε μια οργανωμένη Μητρόπολη να παραπέμψει, αφού εκείνος πει αυτά που πρέπει να πει, αφού δείξει την αγάπη του, να τον παραπέμψει σε ένα στέλεχος της Μητροπόλεως ή να φωνάξει το στέλεχος αυτός της Μητροπόλεως, έτσι ώστε να είναι πράγματι μια συμπεριφορά η οποία θα έχει την πληροφόρηση, θα έχει τη γνώση, διότι μπορεί να κάνει ο ιερέας τον γιατρό ή τον ψυχίατρο, αν δεν έχει γνώσεις κλπ. Ο καθένας με το χαρίσμα του. Όσον αφορά την εξομολόγηση,